Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, και για να ξεκινήσουμε με το χαβαλέ, για να πάμε στα σοβαρά. Όταν γίνονται επενδύσεις fast track, τις θέλετε? Όταν κάνουμε fast track τροποποιήσεις στην ΑΕΠ, δεν τις θέλετε, έτσι? Τι σημαίνει αυτό? Είδατε, μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπε η ΑΔΑΕ πριν από λίγες ημέρες είναι η αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, έτσι? Ναι. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι ή είμαστε πολιτισμένη κοινωνία και έχουμε φορείς, καθήλυν φορείς, γίνεται ένας κοινωνικός διάλογος σε θεσμικό επίπεδο, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, βγαίνει ένα προσχέδιο νομοσχεδίου και κατόπιν τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τις λεπτομέρειες, ή διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Διότι αυτή τη στιγμή γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, στη λογική της διαχείρισης, της επικοινωνιακής διαχείρισης της υπόθεσης των υποκλοπών, με fast-track διαδικασίες, χωρίς να υπάρχει ούτε τεχνοκρατική διαβούλευση, ούτε να έχουν καλεστεί διάφοροι εμπειρογνώμονες. Φανταστείτε, στη Γαλλία τους πήρε 8 χρόνια για να το στήσουν. Εμείς το κάναμε σε 8 ημέρες. Μπράβο, Ελλάδα. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο που φτάνουμε. Από εκεί και πέρα, αν δείτε τι γράφει και τι προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι το πήρα και το διάβασα σημείο προς σημείο, και βλέπουμε ότι εκτός από την πρόβλεψη, για να λέμε και τα καλά, εκτός από την πρόβλεψη ίδρυσης μιας ακαδημίας πληροφοριών για την επιμόρφωση και κατάρτιση των στελεχών της ΕΥΠ, όλα τα άλλα κινούνται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μια γενική σκέψη. Ναι. Με βάση τις πρόνοιες του σκληρού πυρήνα, όχι οποιοδήποτε άλλου, του σκληρού πυρήνα του συντάγματος, έχω την εντύπωση ότι θεσμοθετείται πλήρως η δυνατότητα παρακολούθησης όλων, από εκεί που θα ήταν μια εξαίρεση, ιδίως των πολιτών, αλλά και των πολιτικών, υπό κάποιες προϋποθέσεις, για τους οποίους εξασφαλίζεται ένα μερικό άσυλο, είμαι σε όλους τους βαθμούς, μέχρι και τον δήμαρχο. Από εκεί και κάτω, πολιτικές δραστηριότητες, όλα για λόγους εθνικής ασφαλείας μπορεί να παρακολουθούνται. Μα ναι, τι κράτος είναι αυτό? Όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, σας το λέω, σημειώστε την ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2022, θα ακυρωθούν από τα δικαστήρια της χώρας και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όλα. Γιατί? Αν το πάρετε σημείο προς σημείο, ακόμα και αυτό που λέτε, εγώ έχω σημειώσει κάποια πράγματα, νομίζω πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Γελάτε. Αν ξεκινήσουμε με τον διοικητή της ΕΥΠ, τους υποδιοικητής, οι οποίοι πρέπει σώνει και καλά να είναι διπλωμάτες ή στρατιωτικοί ή από την αστυνομία. Γιατί αυτό? Γιατί? Να σας πω την εικόνα που, γιατί το είδα. Ναι. Ούτε η MI6 και MI5, από τις οποίες εσείς μας το είπατε εδώ, ζητήσαμε, ναι, την τεχνογνωσία, έχουν τέτοιο περιορισμό. Ούτε η CIA έχει τέτοιο περιορισμό. Ούτε η FSB έχει τέτοιο περιορισμό. Ούτε η γερμανική μυστική υπηρεσία. Δεν μπορεί να είναι και πανεπιστημιακός. Δεν υπάρχει τέτοια διεθνής πρακτική. Για να μιλάμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος, στη Μοσάντ ο διοικητή της προέρχεται μέσα από την ίδια την υπηρεσία. 35 χρόνια προϋπηρεσία είχε ο άνθρωπος, έγινε διοικητής, ολοκληρώνει την καριέρα του. Το ίδιο συμβαίνει με τη βρετανική MI6. Στην Αμερική είναι διπλωμάτης. Στη Γαλλία είναι πάλι διπλωμάτης. Στη Ρωσία προέρχονται μέσα από τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν που λέω, και το έχω γράψει και στο βιβλίο μου, οι μυστικές υπηρεσίες στον 21ο αιώνα, είναι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει αυτό που λέμε intelligence background, να το γνωρίζει το αντικείμενο, να είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Μη φέρνουμε ανθρώπους για το θεαθήνε επειδή είναι γνωστοί, κολλητοί, φίλοι του κόμματος και τους βάζουμε σε πόστα εθνικής ασφάλειας. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερον, θα δημιουργήσουμε τώρα μονάδα εσωτερικού ελέγχου? Δηλαδή, μέχρι τώρα η ΑΕΠ τι ήτανε, open bar? Υπάρχει ένα τμήμα ασφάλειας στην ΑΕΠ, το οποίο υποτίθεται ότι η αποστολή του είναι να ελέγχει αν υπάρχουν διπλοί πράκτορες εντός της υπηρεσίας, δηλαδή αν υπάρχει διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων κλπ. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα? Πρέπει να ερωτηθούνε.
η πολιτική και όχι αυτή τη κυβέρνηση. Άρα λέτε αυτή η εσωτερική. Τόσα χρόνια δεν υπάρχει μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Μάλιστα. Το εξωτερικό το λένε υπηρεσία γενικής επιθεώρησης, αν θέλετε. Μάλιστα. Προχωρήστε παρακαλώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το τρίτο. Πάμε τώρα σε αυτό που λέμε διαδικασία άρσης απορρίτου επικοινωνιών. Ενώ λοιπόν στο εξωτερικό η διεθνής πρακτική λέει ότι αυτό αφορά καθαρά τη διοίκηση, όχι την νομοθετική, όχι τη δικαστική εξουσία, μόνο τη διοίκηση, την εκτελεστική εξουσία, με συμμετοχή κάποιων δικαστικών λειτουργών, αν θέλετε, σε κάποιες μεικτές επιτροπές για να γίνεται η άρση, εδώ ακούμε τώρα ο πρόεδρος της Βουλής θα δίνει άδεια για την άρση. Μα καλά, νομίζετε ότι θα υπάρξει πρόεδρος της Βουλής που θα πάρει το ρίσκο πάνω του? Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένα. Όχι. Λέμε τώρα, τι συζητάμε. Επιτρέψτε μου λίγο. Έχω μια άλλη προσέγγιση εδώ. Ναι. Ο πρόεδρος της Βουλής κατά τεκμήριο στην Ελλάδα προέρχεται από το κόμμα που κυβερνά. Το εκάστοτε κόμμα που κυβερνά. Από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ακριβώς. Ένα είναι βέβαιο, ότι για την κυβερνητική πλειοψηφία θα συμπεριφέρεται διαφορετικά από ότι για τη μειοψηφία. Πολύ περισσότερο εσείς το προχωράτε. Όμως υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα. Και τι δηλαδή? Όλο το πολιτικό σύστημα και το θεσμικό σύστημα της χώρας θα είναι όμοιρος στα χέρια, όσο ανώτατος και αν είναι αυτός, ενός διοικητικού υπαλλήλου, κύριε Πικραμένε? Μα δεν είναι διοικητικού, κύριε Σαχίνη. Έχουμε πλέον μπει στη νομική, στη νομοθετική εξουσία. Δηλαδή εδώ έχουμε θέμα διάκρισης εξουσιών. Ο συγκεκριμένος είναι πρόεδρος του νομοθετικού σώματος της χώρας, της Βουλής. Όχι, έτσι πως το ζητάτε εσείς λέω. Δηλαδή εγώ θα εξαρτάμαι ως Βουλή από έναν ανώτατο διοικητικό υπάλληλο, το διοικητή της ΕΕΠ, ή εννοείται ότι με άλλο τρόπο θα ελέγχουμε το διοικητή της ΕΕΠ? Καλά, το διοικητή της ΕΕΠ και όλους τους διοικητές των υπηρεσιών πληροφοριών τους ελέγχουμε μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, αλλά επίσης και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσιών Πληροφοριών. Γιατί τους είδατε να έχουν κληθεί στη Βουλή να καταθέσουν οι επίμαχοι τώρα με αυτή την ιστορία εσείς? Λοιπόν, θέλω να σας πω, πάμε παρακάτω. 3 χρόνια για να ενημερωθεί ο πολίτης αν είχε τεθεί ή όχι υπό παρακολούθηση. Μάλιστα. Επειδή ο κύριος οικονόμου, εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί, εγώ δεν κάνω πολιτικά παιχνίδια και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Επειδή λοιπόν λέγονται πράγματα στο briefing και οι δημοσιογράφοι από κάτω δεν μπορούν να κάνουν δεύτερη ερώτηση με στοιχεία, να τους ενημερώσω και να βοηθήσω λίγο το δημόσιο διάλογο. Στη Γαλλία, από το 2015 που έχει συσταθεί μια ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ελέγχει αυτές τις λεγόμενες συνακροάσεις, τα τελευταία 3 χρόνια, μέχρι αν θέλετε και το 19, είχαν δεχτεί 300 αιτήσεις. Δηλαδή 100 αιτήσεις το χρόνο γίνονται στη Γαλλία. Σας παρακαλώ ενημερώστε με αν βρίσκομαι υπό ακρόαση ή όχι. Από αυτές, μέσα σε 3 χρόνια διεκπεραιώθηκαν οι 225. Το Φλεβάρι λοιπόν του 19, 3 χρόνια μετά την ίδρυση της υπηρεσίας αυτής, εκκρεμούσαν, κύριε Σαχίνη, 75 φάκελοι. Ξέρετε πόσο είναι ο μέσος όρος διεκπεραίωσης ενός φακέλου με επίσημη απάντηση από την υπηρεσία? Είναι 8 μήνες στη Γαλλία. Το λέω αυτό διότι ο κύριος οικονόμου εχθές είπε ότι τα 3 χρόνια είναι διεθνής πρακτική, συμβαίνει στις περισσότερες χώρες και μάλιστα ευρωπαϊκές. Οι δημοσιογράφοι που είναι από κάτω δεν είναι υποχρεωμένοι να τα γνωρίζουν. Τους δίνω λοιπόν αυτή τη στιγμή μία πληροφορία για να ξανακάνουν ερώτηση στον κύριο οικονόμου πού βρέθηκε η τριετία, από πού προκύπτει. Λοιπόν, και μιλάμε για τη Γαλλία, μία χώρα με 6 φορές περισσότερο πληθυσμό από την Ελλάδα, με σοβαρή ισλαμιστική τρομοκρατία, με δομημένη ακραδεξιά. Δεν μιλάμε για μια χώρα βαλκανική των 10 εκατομμυρίων. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται στο δημόσιο διάλογο, διότι εκτίθεται με αυτά που λένε. Εγώ τα έχω τα στοιχεία. Μπορώ να συνεχίσω? Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά την Ακαδημία. Μισό λεπτό. Λύστε μου μια απορία. Παρακαλώ. Εδώ με βάση το νομοσχέδιο λένε για 3 χρόνια. Ναι. Στο ίδιο νομοσχέδιο λένε ότι με 6 μήνες μετά το πέρας μιας παρακολούθησης καταστρέφεται το υλικό. Πώς θα μου απαντήσουν εμένα στα 3 χρόνια? Ακριβώς.
Μα εδώ αυτό θέλω να σας πω. Αλλά αυτή είναι μια άλλη αντίφαση. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ο λεγόμενος φάκελος τεκμηρίωσης, στον οποίο όμως νομοσχέδιο ακόμα δεν έχουν καθορίσει τα τέσσερα κριτήρια που έχουμε πει για την άρση του απορρίτου. Δηλαδή την επιδίωξη σκοπού, την αναλογικότητα, την επικουρικότητα. Όλο αυτό το πακέτο που πρέπει να πείσει στον εισαγγελέα ή κάποιον άλλο για να κάνει την άρση. Βλέπω λοιπόν ότι στο νομοσχέδιο θα οριστεί, λέει, τι είναι η εθνική ασφάλεια. Λοιπόν, ουδής γνωρίζει σήμερα την εθνική ασφάλεια, και για όσες δεν το γνωρίζουν, το ΓΕΘΑ εκπονεί κάθε 4-5 χρόνια τον εθνικό κανονισμό ασφάλειας. Αφορά τη διαβάθμιση εγγράφων. Αν διαβάσετε μέσα πώς ορίζει την εθνική ασφάλεια, το ΓΕΘΑ σας λέω τώρα. Ναι, ναι. Θα λέτε τι προσπαθεί να μας πει ο ποιητής. Ουδής καταλαβαίνει, δηλαδή είναι γενική όρη. Αν λοιπόν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ορίσει την εθνική ασφάλεια, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και όλοι οι κανονισμοί που έχει εκπονήσει το ΓΕΘΑ. Ας συντονιστούν λοιπόν μεταξύ τους, διότι θα βρεθούν σε αντιφάσεις σε καθαρά διοικητικό επίπεδο. Όσον αφορά την επιτροπή στη Βουλή, δεν προβλέπει το νομοσχέδιο να δημιουργηθεί, όπως υπάρχει σε όλες τις χώρες που επικαλείται ο κύριος Οικονόμου, η λεγόμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υπηρεσιών Πληροφοριών. Μία επιτροπή που ασχολείται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα μία τέτοια επιτροπή. Γι' αυτό και οι βουλευτές που ανήκουν στη λεγόμενη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, δεν έχουν ποτέ κάνει σεμινάρια επιμορφωτικά, δεν ξέρουν ακριβείς όρους. Πώς θέλετε λοιπόν να εξετάσουν διοικητές, υποδιοικητές, υποκλοπές, σκάνδαλα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα περνάμε pat cute, ρίχνουμε το νομοσχέδιο στην πλατεία της δημόσιας διαβούλευσης και από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μπορεί να λέει την ιδέα του και να τη γράφει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Κύριε Πικραμένε, μπορεί να είναι ένα νομοσχέδιο, θα σας το ρωτήσω ευθέως, επειδή είστε εμπειρογνώμονα σε τέτοια ζητήματα. 8 χρόνια, κύριε Σαχίδη. Ναι. Μισό λεπτό. Μπορεί να είναι λοιπόν. Και εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Μπορεί λοιπόν να είναι ένα νομοσχέδιο, όπως είπατε, pat cute, για να καλύψει εκ των υστέρων ευθύνες εκ των προτέρων. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν καλύπτει. Είναι καθαρά επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αν κάλυπτε, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγε μπράβο. Όχι, δεν με καταλάβατε πώς το είπα. Κύριε Επικραμένε, μισό λεπτό. Ίσως ναι. Επειδή ζείτε στη Γαλλία και εγώ ζω στην Ελλάδα, ορισμένες φορές οι διατυπώσεις μου δεν σας βοηθάνε και ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Λέω, μήπως επειδή, όπως το αποκαλέσατε, είναι 8 μέρες νομοσχέδιο pat cute, στην ουσία αυτό το νομοσχέδιο έχει φτιαχτεί για να καλύψει τις υπαρκτές ευθύνες όλου του προηγούμενου διαστήματος. Αναδρομικά. Σας απαντώ ότι δεν θα τις καλύψει. Μα πώς, άμα για παράδειγμα ο κύριος Κουκάκης, λέω για παράδειγμα, ναι. 3 χρόνια μετά δεν βρίσκει τίποτα, δεν καλύφθηκε, δεν κουκουλώθηκε. Α, εννοείται για το κουκούλωμα. Μάλιστα. Για το κουκούλωμα, ναι, χαίρομαι πολύ, το συζητάμε. Αυτό λέμε. Μα, ναι, το πρόβλημα, ο καημός ο δικός μου είναι να γίνει... Ο καημός ο δικός σας είναι να κάνουμε υπηρεσία της προκοπής. Να κάνουμε δεξιά και αριστερά. Ναι. Πώς το λένε... Αλλά ο καημός ο δικός μας, κύριε Επικραμένε, συν της άλλης, εκτός από να αποκτήσουμε μια σοβαρή σε δομές υπηρεσία, είναι να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που υπάρχουν για όσα συμβαίνουν. Δεν μπορεί αυτό να το περασπεράσουμε. Και σας ρωτώ, συγκαλύπτονται έτσι οι ευθύνες? Περιμένω, η μόνη μου ελπίδα είναι η δικαιοσύνη με την έννοια ότι θα ανεβάσει στροφές εισαγγελία. Για μένα δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα. Μάλιστα. Και υπάρχει ένα εξειδικευμένο ότι... ερώτημα εδώ ακροατή, του φίλου του Νικόλα. Ναι. Λέει, κύριε Πικραμένε, το νομοσχέδιο μπορεί να βγει και πριν μερικές μέρες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν προσχέδια του πολύ πριν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο, ακούστε. Ωστόσο, εδώ και 7 χρόνια υπάρχει εξοπλισμός, λέει ο Νικόλας, Deep Packet Inspection, εγκατεστημένος στους παρόχους τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ, κάτι που ήταν υποχρεωμένοι με νόμο να εγκαταστήσουν για λόγους ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών και κατά πολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μιλάμε για πολύ ακριβό εξοπλισμό που, αν δεν τους υποχρέωνε το κράτος, δεν είχαν κάποιο λόγο να αγοράσουν. Ρωτήστε λοιπόν τον κύριο Πικραμένο, τι σημαίνει Deep Packet Inspection και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Επίσης, ο εξοπλισμός αυτός εγκαταστάθηκε, αλλά στην πραγματικότητα ήταν αδρανοποιημένος. Τώρα με το νομοσχέδιο θα τεθεί πλέον σε χρήση. Το ξέρετε αυτό? Τι είναι αυτό?
Ναι, αλλά δεν αφορά τη διαδικασία των νομίμων συνακροάσεων. Αφορά, αν θέλετε, το κυβερνοέγκλημα, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι άλλη κουβέντα. Στην ουσία, αν θέλετε να μείνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Πώς δεν αφορά το κυβερνοέγκλημα, μα μέσα στο ΚΕΤΙΑΚ, για λόγους κυβερνοασφάλειας έγινε η επένδυση στη δεύτερη, το ξέρετε κύριε Πικραμένε, ναι, με κοινοτικό χρήμα. Ναι, η σύμβαση ήταν για κυβερνοασφάλεια. Και γινόντουσαν παρακολουθήσεις. Πέρασε και το συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο δεν είναι λογισμικό κυβερνοασφάλειας, είναι λογισμικό κυβερνοκατασκοπίας, είναι το hacking που λέμε. Μάλιστα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό που αυτή τη στιγμή κατατίθεται μπάζει από πολλές πλευρές. Άρα έπρεπε να πάμε στη διαδικασία τη γνωστή, που σημαίνει έχεις την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αυτή τη στιγμή, ok, θα δουλέψεις με αυτήν. Φέρνεις 150-200 εμπειρογνώμονες να περάσουν από την Επιτροπή για ακρόαση, βγάζεις τα συμπεράσματά σου και αυτά μετά κωδικοποιούνται σε ένα προσχέδιο νόμου. Έτσι κάναν οι Αμερικάνοι μετά την 11η Σεπτεμβρίου και αλλάξανε τη δική τους την αρχιτεκτονική το 2005. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Και περιμένουμε βέβαια και τη δημοσίευση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα δύο, κατά πόσο είναι και τα δύο πατκιούτ, υπάρχει προεργασία. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό αν θέλετε, αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο αυτό δεν επουλώνονται πληγές, δεν πάμε σε νέα φάση και δημιουργούνται άλλα θέματα. Επαναλαμβάνω, κανένας πρόεδρος της Βουλής δεν θα βάλει την υπογραφή του. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα κυρωθούν στα δικαστήρια. Υπάρχουν και συνταγματικά θέματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής. Ναι. Κύριε Πικραμένε, εδώ δεν μιλάμε για αποτελεσματικότητα της ΑΕΠ, που σωστά εσείς θέλετε να είναι, για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, αλλά ότι γίνεται πολιτικό όπλο, είτε αλήθεια είτε ψέματα το σκάνδαλο. Αν είναι αλήθεια, το καταλαβαίνει ο καθένας, θα βγαίνει ακόμα εκτός νόμου. Πώς θα υπάρχει? Αν δεν είναι αλήθεια, πάλι θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν είναι επεξεγέλαση η ιστορία αυτή. Αν δεν διαχωρίσουν την ΑΕΠ από την υπεράσπιση της άμυνας πατρίδας και της ασφάλειάς της, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, από την πολιτική ζωή της χώρας, η χώρα θα καίγεται ήδη. Κύριε Σαχίνη, πόσες φορές στην εκπομπή σας και σε άλλες εκπομπές έχουμε πει ότι το σπάσιμο της ΑΕΠ σε δύο υπηρεσίες είναι εκ των ον ουκ άνευ. Ούτε αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο. Δεν έχουν μπει στη λογική να φτιάξουν την αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας. Να μου πείτε, στο νομοσχέδιο δεν έπρεπε να έχουμε και το θέμα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή να πάμε για ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, όπως λέμε? Δεν υπάρχει πρόθεση και δεν είναι το θέμα κυβερνητικό. Και η αντιπολίτευση που υποτίθεται ότι έχει υποστεί ζημιά, π.χ. το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ήταν πεδίο δόξης λαμπρό και για το ΣΥΡΙΖΑ να πούνε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικό, έρχονται εκλογές, καταθέτουμε νόμο πλαίσιο που να καλύπτουμε όλα αυτά τα θέματα. Έχετε δει τίποτα από την αντιπολίτευση? Όλη αυτή η κουβέντα λοιπόν που κάνουμε εξαντλείται μεταξύ Βουλής, τηλεοπτικών καναλιών και κοινωνικών δικτύων. Έγινε χθες η πατροπαράδοτη, πώς το λένε... Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω η πορεία, η πατροπαράδοτη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία για το Πολυτεχνείο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία αντίστοιχη αντίδραση από την κοινωνία πολιτών για θέματα εθνικής ασφάλειας, υπηρεσιών, πληροφοριών? Δεν βλέπουμε λοιπόν σε επίπεδο κοινωνίας να υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτά τα θέματα, και είναι κρίμα, διότι αφορά το σκληρό πυρήνα της ίδιας της επιβίωσης του έθνους. Και δεν λέω πράγματα τώρα για να δραματοποιώ καταστάσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε σε μία λογική πακέτου, να μπορέσουμε να θεσμοθετήσουμε και Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και τη λεγόμενη κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών, διότι αυτό που συμβαίνει τώρα θα το ξαναβρούμε πάλι μπροστά μας με την ίδια ή άλλη κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλα τα κόμματα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να μου σχολιάσετε δύο γεγονότα. Το ένα δεν είναι απλά σχόλιο, είναι επιβεβαίωση, διότι θυμίζω από αυτή εδώ τη συχνότητα πριν δύο εβδομάδες το είπατε.
Τώρα πια είναι δημοσιευμένο σε όλο τον τύπο ότι ήρθε Τούρκος αστυνομικός και οργάνωσε δίκτυο παρακολούθησης γκιουλενιστών στην Ελλάδα από την πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. Λοιπόν, ναι, είναι πάλι από το γνωστό, από τη γνωστή ιστοσελίδα. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε όνομα και επίθετο αστυνόμου ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις ελληνικές υπηρεσίες, δηλαδή είναι ο σύνδεσμος της τουρκικής αστυνομίας εντός της τουρκικής πρεσβείας, ο οποίος τα απογεύματά του, στον ελεύθερο χρόνο του μάλλον, κάνει τις βόλτες του, καταγράφει μαγαζιά, επιχειρήσεις, μέλη της κοινότητας Γκιουλέν. Σε άλλες χώρες θα είχε ήδη χαρακτηριστεί persona non grata και θα είχε φύγει από τη χώρα, διότι παραβιάζει το στενό πλαίσιο του διπλωματικού προσωπικού. Αυτό ισχύει. Και αν θέλετε να κάνω και ένα σχόλιο σχετικά με την υπόθεση της Λιβύης. Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Και την παρουσία του κυρίου Δένδια. Λοιπόν, φανταστείτε ότι πριν από μία εβδομάδα η Τουρκία υπέγραψε με την Αλγερία συμφωνία για ίδρυση 50-50, όπως λέμε, κοινοπραξία εταιρείας έρευνων υδρογόνων ανθράκων στην Αλγερία. Με την Αλγερία λέτε? Ναι, η Τουρκία, επαναλαμβάνω, το Turkish Petroleum, οι τουρκικές δηλαδή τα τουρκικά πετρέλαια, ΔΕΚΟ, δημόσια εταιρεία, συστήνει με την αντίστοιχη της Αλγερίας κοινοπραξία για εκμετάλλευση υδρογόνων ανθρώπων στην Αλγερία, χωρικά ύδατα και εντός της επικράτειας. Αυτό όσον αφορά την Αλγερία. Όσον αφορά τη Λιβύη, αυτό που η Ελλάδα δεν έκανε το διάστημα 2011-2019, δηλαδή να είναι παρούσα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της στη Λιβύη, ακόμα και αν η κατάσταση ήταν χαοτική και άλλαζε από εβδομάδα σε εβδομάδα, το 2019 που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορούσε πλέον να το ελέξει. Οι Τούρκοι είχαν ήδη με τη ΜΙΤ και τους αδελφούς μουσουλμάνους φτιάξει το έδαφος στη Λιβύη. Οπότε αυτά που βλέπουμε σήμερα, με να φτάνει π.χ. το αεροπλάνο του κυρίου Δένδια στην Τρίπολη, να μην βγαίνει διότι βλέπει από το παράθυρο την συγκεκριμένη υπουργό να φεύγει για τη Βεγγάζη, όλα αυτά είναι απόνερα, κύριε Σαχίνη, της απουσίας της Ελλάδας για σχεδόν μία δεκαετία από τη Λιβύη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει τη χώρα σε προτεκτοράτο, δεν θα αλλάξει τίποτα ακόμα και αν γίνουν εκλογές και αναγνωριστεί η νέα κυβέρνηση. Γίνεται πολλή δουλειά επί το πεδίου. Τα μυστικά κονδύλια που διαθέτει ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκουν συγκεκριμένες εξόδους, για να μην πω τσέπες, σε στελέχη στη Λιβύη. Οπότε αυτή τη στιγμή ο κύριος Δένδιας προσπαθεί να σώσει αυτά που δεν σώζονται. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Εσείς μου λέτε ότι εδώ η Τουρκία έφτασε στην Αλγερία και εμείς είμαστε ακόμη μεταξύ Βεγγάζης και Τρίπολης. Ο λόγος της Αλγερίας έχει να κάνει και με τον Νεοθωμανισμό. Μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα, τα απότερα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο απόγειο της έγκλησης φτάνανε κοντά στο Μαρόκο, στην Αλγερία. Για τον Ερντογάν δηλαδή είναι οι πάλι ποτέ Οθωμανικές επικράτειες. Θέλω να πω ότι αρχίζει όλη η Βόρεια Αφρική από την Αλγερία μέχρι και τη Λιβύη, βάζω και την Τινησία μέσα προς το παρόν, να γίνεται μία ζώνη τουρκικής επιρροής επί του πεδίου, με ό,τι έχει να κάνει αυτό με τις εξαγωγές της αμυντικής βιομηχανίας, βλέπε Μπαϊρακτάρ κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν σώζεται το. Το έχουμε χάσει γιατί το αφήσαμε 8 χρόνια χωρίς να έχουμε παρουσία στην περιοχή. Είστε σαφείς. Υπηρεσιών πληροφοριών και όχι μόνο. Είστε σαφείς. Καλά είπατε ότι η μόνη προσπάθεια είναι να σώσει αν κάτι σώζεται, αλλά έχει και μια παραδοξότητα. Αφενός δεν έπρεπε να πέσει στην παγίδα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Απ' την άλλη όμως, ναι. Όταν λες ο φίλος μου ο Μεβλούτ, με τον αχυράνθρωπο του Μεβλούτ στη Λιβύη, γιατί να μην συναντηθείς? Είναι ερώτημα αυτό. Είναι ερώτημα, αλλά να το καταλάβουμε στην Ελλάδα, να μην τρώμε το κουτόχορτο, ότι οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνω Δευτέρα και την Τρίτη παίρνω τους καρπούς του. Θέλει χρόνο,
θέλει χρήμα, θέλει ανθρωπιστική βοήθεια, θέλει να έχεις μη κυβερνητικές οργανώσεις επί τόπου, θέλει soft power για να έρθει μετά το hard power, όπως λέμε. Δεν γίνονται λοιπόν από μια μέρα στην άλλη. Και το ίδιο γίνεται και με τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα. Είναι το δόγμα που λέει κάτσε να ξημερώσει και βλέπουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα της φίλης Ελένης. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πικραμένο, λέει, για τις ενδιαφέρουσες και ακριβείς πληροφορίες του. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται δεν έχει τη λογική να φτιαχτεί κάτι ουσιαστικό, αλλά να δείξει ότι κάτι θα γίνει κάποτε. Η βιασύνη και η επιπολαιότητα σε όλη το μεγαλείο. Ελπίδα δεν ξέρω αν έχουμε, λέει η Ελένη. Κύριε Πικραμένο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας. Τελευταίο να ρωτήσουν αύριο ή ακόμα και σήμερα οι δημοσιογράφοι, αν ακούνε την εκπομπή, γιατί στη Γαλλία διεκπεραιώνονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι για τις υποκλοπές σε 8 μήνες μέσο όρο και στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε στα 3 χρόνια, αφού είμαστε τόσο γρήγοροι στα νομοσχέδια. Κώστας Πικραμένος, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.